και αν μεν είμαστε ελεύθεροι, πώς τότε ο Θεός καταπατεί την ελευθερία μας όταν αμαρτάνουμε και μας παιδαγωγεί με δοκιμασίες, αφού εμείς συνειδητά θέλουμε να αμαρτήσουμε, γιατί επεμβαίνει? Βέβαια το θέμα αυτό έχει υποθεί πάμπολες φορές, είτε σαν απορία, είτε σαν απλό σημείο κάποιες ομιλίες μας. Και σας έχω πει, για μία ακόμη φορά θα το πω, ότι το θέμα της ελευθερίας δεν είναι ένα θέμα που θα το κατανοήσουμε όπως ο καθένας θέλει. Αν υποτεθεί ότι δημιουργείται αυτή η αντίφαση, ναι, δημιουργείται αντίφαση, όταν από τη μία μεριά είμαι ελεύθερος και από την άλλη μεριά με κολλάζει ο Θεός. Διότι όταν μου λέγει είσαι ελεύθερος, δύνασαι να κάνεις ή αυτό ή εκείνο, το καλό ή το κακό, και μετά παρασκευάζει κόλαση, τότε τι είδους ελευθερία έχω, αφού εγώ προτίμησα να κάνω το κακό, γιατί να τιμωρηθώ? Εκ πρώτης όψεως δημιουργείται μία αντίφαση, αλλά μην νομίσετε, η ιδία αντίφαση υπάρχει και μέσα σε μία πολιτεία. Όταν λέμε δημοκρατία, εννοούμε ότι ο πολίτης είναι ελεύθερος να εκφράσει τη γνώμη του, την άποψή του, να κινηθεί όπως θέλει, να κοιμηθεί ό,τι ώρα θέλει, να σηκωθεί ό,τι ώρα θέλει, να φάει ό,τι θέλει, να μη φάει, να κινηθεί ελεύθερος. Ο ελεύθερος πολίτης, λέμε. Όταν όμως κάνει κάτι, γιατί τότε τον οδηγούν στο δικαστήριο και τον βάζουν στη φυλακή? Θα μπορούσε λοιπόν και ένας που οδηγήθηκε στο δικαστήριο να πει το ίδιο επιχείρημα: κύριοι, δεν έχουμε ελευθέραν πολιτείαν, δεν έχουμε ελεύθερον πολίτη, γιατί λοιπόν με φέρατε εδώ? Δεν είναι αυτό μία αντίφαση? Θα έλεγε ο κατηγορούμενος. Αγαπητοί μου, πρέπει να αντιληφθούμε ότι δεν έχουμε σωστή αντίληψη περί ελευθερίας. Η αντίληψη που έχουμε περί ελευθερίας είναι η ασυδοσία. Η ασυδοσία. Ότι μπορώ να κάνω οτιδήποτε. Ναι, αλλά τότε όμως, μέσα σε μια δημοκρατία επί παραδείγματι, η ελευθερία μου περιορίζεται εκεί που αρχίζει η ενόχληση του πλαϊνού μου. Μπορεί να έχω την ελευθερία στις 2 η ώρα που φτάνω στο σπίτι μου, ή εγώ γιατί εκείνη την ώρα ξύπνησα και χόρτασα τον ύπνο μου γιατί κοιμήθηκα από τις 6 το απόγευμα, να βάλω στη διαπασόν το ραδιοφωνό μου. Ναι, αλλά ο άλλος κοιμάται και θα ξυπνήσει. Δεν είμαι ελεύθερος να το βάλω? Ναι, αλλά εφόσον ενοχλείς τον άλλον, η ελευθερία σου περιορίζεται. Έτσι, η έννοια της ελευθερίας σε μια κοινωνία είναι το να μην διαπραχθεί το κακό. Ναι, αλλά τότε τι είδους ελευθερία είναι όταν θα ήθελα εγώ να κάνω το κακό και όχι το καλό? Μήπως θα πρέπει συνεπώς να αρχίσουμε να αντιλαμβανόμεθα ότι η ελευθερία είναι κάτι άλλο? Διότι θα επανέλθω, από τη μία ο Θεός μου λέει είσαι ελεύθερος να κάνεις είτε το καλό είτε το κακό, παρότι εκεί που το λέει αυτό στην Παλαιά Διαθήκη λέει και τούτο ο Θεός, αλλά εγώ σε συμβουλεύω να κάνεις το αγαθόν. Και με την κόλαση, η παρουσία της κολάσεως δημιουργεί αντίφαση και καταργεί την ελευθερία. Ποια είναι λοιπόν η έννοια της ελευθερίας, αν πρέπει να την αναθεωρήσουμε? Αυτό είναι που σας έχω πει πάμπολες φορές. Μία λοιπόν ακόμη φορά. Η ελευθερία δεν είναι
να κάνω το καλό ή το κακό. Η ελευθερία είναι ότι έχω την δυνατότητα να κάνω το κακό, αλλά δεν πρέπει να το κάνω. Αυτό, η δυνατότητα να κάνω το κακό, αλλά δεν πρέπει ποτέ να το κάνω. Συνεπώς, με αυτή την έννοια θα καταλάβουμε την ελευθερία. Έτσι, μπορώ να κάνω το κακό, έχω δυνατότητα, γιατί είμαι ελεύθερος, αλλά δεν θέλω, αλλά δεν πρέπει, και πρέπει να κάνω μόνο το αγαθό. Έτσι, με αυτή την έννοια υπάρχει η κόλαση στο Θεό, υπάρχει και η κόλαση, δηλαδή το δικαστήριο και η φυλακή, και στην πολιτεία. Πρέπει λοιπόν να αναθεωρήσουμε την έννοια της ελευθερίας. Δεν είναι η ελευθερία η εκλογή μεταξύ δύο ποσών, αλλά η δυνατότητα και των δύο ποσών. Δεν είναι λοιπόν, θα το επαναλάβω, θέμα εκλογής, να διαλέξω ή το καλό ή το κακό. Όχι, γιατί αν ήταν θέμα εκλογής, τότε δικαιολογημένα θα πω ότι εγώ αυτό εξέλεξα. Εσένα τι σε πειράζει η πολιτεία ή τι σε πειράζει, Κύριε, αν εγώ εξέλεξα το καθόν. Δεν είναι λοιπόν θέμα εκλογής, είναι θέμα δυνατότητας. Αυτά θα είχα να πω σε αυτήν την απορία.